Τώρα μας ακούτε, κύριε Τσόχο, καλησπέρα σας. Σας ακούω. Μια. Μάλιστα, μάλιστα, είχαμε ένα προβληματάκι γι' αυτό. Τι κάνετε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλά είμαστε. Προετοιμαζόμαστε, διαβάζουμε για το τελικό το βράδυ. Ναι, αυτό έλεγα πριν, ότι θα περιγράψει το, είπα Champions League στην αρχή, μετά το διόρθωσα, είπα Europa League. Εμείς είμαστε με τη μεγάλη Άιντραχτ. Έχω έναν φίλο, τον κολλητό μου, τον αδερφό μου, ο οποίος μπορεί και να με ακούει τώρα και πρέπει να το πω κιόλας, θα κατεβεί με στολή στο μαγαζί του κτλ. Οπότε δεν... Ποιος είναι αυτός που θα κατεβεί με στολή? Είναι ο αδερφός μου, ο κολλητός μου, είναι ο αγαπημένος μου δηλαδή, έτσι. Και μάλιστα, είναι μάλιστα. Αρρωστάκι Άιντραχτ και μου λέει στείλ το και ένα μήνυμα να τα λέει καλά για την Άιντραχτ. Ξέρω που μένει. Το κλασικό. Το δικό. Κι αν δεν ξέρω που μένει, ξέρω που τρώει όταν έρχεται Θεσσαλονίκη. Ακριβώς. Λοιπόν, θα πάμε μετά σε αυτό το τελικό. Τώρα έτσι χειρός θα συνεχίσουμε. Δηλαδή σήμερα τελικός, Σάββατο τελικός, Τετάρτη τελικός, Σάββατο ξανά τελικός, να ολοκληρώσουμε στις 28 και μετά να πάμε να κάνουμε κανένα μπάνιο. Έτσι θα είναι το έργο. Το ελληνικό πρωτάθλημα τελείωσε, κύριε Τσόχο. Το πήρατε χαμπάρι ότι τελείωσε το ελληνικό πρωτάθλημα? Τελείωσε, ναι. Ναι. Το αποχαιρέτησα και με εκπομπή. Το κατάλαβα. Του έδωσα ραντεβού τον Αύγουστο, όχι σαν τα φεύγα στην Εμπά, λίγο νωρίτερα. Τον Αύγουστο. Ναι. Mm. Για πες λίγο. 20 Αύγουστο θεωρητικός. 20 Αύγουστο. Έχει αποφασιστεί ότι ξεκινάει το επόμενο πρωτάθλημα. Δεν θεωρητικός, γιατί στην Ελλάδα είμαστε τώρα, το τι έχει αποφασιστεί. Αλλά είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει 20 Αύγουστο το επόμενο. Εντάξει, ναι. Θα δούμε τώρα. Θα έρθει η UEFA, θα έρθει η FIFA. Θα έχουμε και πρόεδρο καινούργιο στην Ομοσπονδία. Μίλησα και με τον κύριο Δημητρίου στο ξεκίνημα. Μου λέει ο κύριος Μπαλτάκος θα είναι ο νέος πρόεδρος. Οπότε από την 1η Ιουλίου. Αυτό θα είναι ο μοναδικός υποψήφιος. Ναι. Σαν τον Τσίπρα ένα πράγμα, ας πούμε. Σωστά. Θα υποψήφισε τον εαυτό του. Και εκεί το ίδιο θα γίνει. Ο Κλάτεμπερκ τελείωσε το συμβόλαιο του. Αλλά θα δούμε τι θα γίνει, αν θα ανανεωθεί ή όχι. Ναι. Το επόμενο διάστημα. Τι λες εσύ ότι πρέπει να γίνει? Εγώ. Να μείνει ο Κλάτεμπερκ ή όχι? Εγώ είμαι φόλα Κλάτεμπερκ. Εννοείται. Δεν σου έχω πει ότι όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω Κλάτεμπερκ. Είναι καλύτερη περίπτωση. Και όποτε θέλει, όποτε γουστάρει, σηκώνει το τηλέφωνο και φέρνει ό,τι καλύτερο υπάρχει. Αστακό φέρνει. Όποτε θέλει. Ναι. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, είναι. Στην αρχή τον θέλουμε και μετά δεν τον θέλουμε. Δεν τα σηκώνω εγώ αυτά. Είναι καλός. Απλά το μόνο που με χάλασε, ας πούμε, είναι ότι έκοψε τα βιντεάκια της Δευτέρας, της Τρίτης κτλ. Αυτά που μας εξηγούσε. Ναι. Ναι. Και, εντάξει, λίγη δουλίτσα παραπάνω ήταν για τον Μάρκ. Οπότε. Εντάξει, τον καταλαβαίνω. Εντάξει, όμως τα βγάζει τα λεφτά του. Τα βγάζει τα λεφτά του. Δεν είναι ότι δεν τον πληρώνουμε. Τα βγάζει τα λεφτά. Για να λέμε και το στράβο το δίκιο. Mm-hmm. Λοιπόν, έχουμε να πούμε κάτι για τα χθεσινά. Τα τελευταία, τα παιχνίδια, δηλαδή για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, το ΑΕΚ Ολυμπιακός, το Γιάννενα Άρης, έτσι, κλείνοντας ουσιαστικά τη χρονιά του πρωταθλήματος, γιατί η χρονιά θα κλείσει το Σάββατο, κανονικά. Ναι, τα έβλεπα και τα τρία σε παράλληλη σύνδεση. Έχω μάθει εγώ να ζω με συνθήκες λεπτό προς λεπτό, οπότε μπορώ να παρακολουθώ τα τρία μάτς. Ό,τι θες μπορώ να σου πω, λογικά πράγματα συνέβησαν. Ο ΠΑΟΚ ήθελε πολύ την νίκη. Είχε προετοιμαστεί ψυχολογικά για να πάρει την νίκη. Δεν ήθελε που δεν είναι να συζητάει ότι θα χάσει τη δεύτερη θέση. Είναι φανερό στους ποδοσφαιριστές, το βλέπεις και στις δηλώσεις μετά το τέλος του παιχνιδιού, ότι η πλήση εγκεφάλου του Λουτσέσκου έχει αποδώσει καρπούς. Αυτό που είπε την προηγούμενη εβδομάδα μετά το ΠΑΟ Κάρης, ότι στο τέλος θα είναι η τέταρτη καλύτερη χρονιά στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Πρέπει να το έχει πει στους ποδοσφαιριστές του 100 φορές. Αν δεις τις δηλώσεις του του Στέφαν Σβάμπ μετά το ματς, είναι σαν να ακούς τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Σαν να έχεις πατήσει, σαν να του έχει βάλει ένα κασετόφωνο στο στόμα, πατάει το play και αρχίζει και μιλάει. Ακούγεται η φωνή του Σβάμπ, αλλά μιλάει ο Λουτσέσκου.
για τις δυσκολίες των τελευταίων εβδομάδων, για το πόσο σημαντικό ήταν να κερδίσει η ομάδα και να μην χάσει τη δεύτερη θέση, για το πόσο σημαντικό είναι να πάρει το κύπελο στο τέλος της σεζόν, ώστε αυτή να είναι μία από τις καλύτερες χρονιές του ΠΑΟΚ, διότι αν δεν το πάρουμε θα είναι μία από τις συνηθισμένες χρονιές του ΠΑΟΚ. Όλο. Σου λέω σαν να μίλαγε ο Ρασβάν Λουτσέσκου με τη φωνή του ΣΒΑΜ. Το ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ καλός αυτό ο Ρουμάνος, το πολύ μεγάλο πλεονέκτημά του. Την έχει προετοιμάσει την ομάδα σαν να πηγαίνει να παίξει τώρα ένα μάτς χωρίς αύριο. Mm-hmm. Βερίνια λέει και εμένα από δεν θέλω να παίξω, να βοηθήσω, κάτι να κάνω. Τώρα που είπες Βιερίνια, το λέω χθες σε κάτι σημειότυπα σε ένα μάτς πριν από 12 χρόνια. Ήθελα να του στείλω τις φωτογραφίες. Τέλος πάντων, φλασιά έφαγα και τώρα το είπα φωναχτά. Τώρα που σ' άκουσα να λες για Βιερίνια. Ναι, πριν 12 χρόνια, ένα μάτς. Είναι. Πώς να το πω. Ο τρόπος και με τον οποίο επιχαιρέτησε η Τούμπα τον Φαρέλα, ας πούμε, για παράδειγμα. Mm-hmm. Με ό,τι συνέβη πριν 3-4 μήνες. Σε σχέση με την επιλογή του για το γιο του και όλο αυτό το πώς ψυχράνθηκαν οι σχέσεις του με τον ΠΑΟΚ, αλλά και πώς απολύτως επαγγελματικά τον υπηρέτησε στα τελευταία μάτς, που ενώ επί της ουσίας είχαμε πιστέψει ότι δεν θα ξαναπαίξει τον ΠΑΟΚ, χρειάστηκε να βοηθήσει και το έκανε με πολύ πιστικό τρόπο και απολύτως επαγγελματικά. Ο τρόπος λοιπόν με τον οποίο αποχαιρέτησε ο ίδιος την Τούμπα και τον κόσμο του ΠΑΟΚ, και ο κόσμος τον οποίο τον αποχαιρέτησε η Τούμπα, δείχνει στο τέλος της ημέρας, πέρα από όποιες γκρίνιες, φωνές, διαμαρτυρίες, το δέσιμο αυτής της γενιάς των ποδοσφαιριστών που κατέκτησαν το αίτητο πρωτάθλημα, το ντάμπλ, τα κύπελα, μπουρου, ναι, που έχουν κάνει ό,τι έχουν κάνει τέλος πάντων στον ΠΑΟΚ αυτά τα χρόνια. Δείχνει το δέσιμο της ομάδας και του κόσμου μαζί τους, δείχνει το δέσιμο των ίδιων των παιχτών με την ομάδα και τον κόσμο. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτό το καταλαβαίνεις καλύτερα στους αποχαιρετισμούς. Το ίδιο πάνω κάτω συνέβη και με τον Πασχαλάκη. Ο Πασχαλάκης είναι ένα παιδί που στην Τούμπα έχει ακούσει και τι δεν έχει ακούσει όλα αυτά τα χρόνια. Και όχι μόνο. Όλοι έχουμε καταλάβει ότι μάλλον δεν θα συνεχίσει. Δεν είναι 100% οριστικό, αλλά είναι πολύ κοντά στο να μην συνεχίσει, γιατί υπάρχει μια μεγάλη απόσταση ανάμεσα στα θέλω του Πασχαλάκη σε σχέση με το συμβολαιό του που λύγει και στα δίνω του ΠΑΟΚ. Ναι. Οπότε πιθανόν το παιδί θα τραβήξει το δρόμο του. Οι φήμες λένε ότι ζήτησε πάνω από 1 εκατομμύριο, 1 εκατό, 1 200 για να υπογράψει. Ναι. Φήμες όμως, έτσι. Δεν έχω μιλήσει με τον ίδιο. Ναι, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει ζητήσει, αλλά είναι φανερό, και είναι φανερό όχι τώρα, εδώ και αρκετές εβδομάδες, ότι ανάμεσα στα θέλω του Πασχαλάκη και τα δίνω του ΠΑΟΚ υπάρχει μεγάλη απόσταση που θα ήταν πολύ δύσκολο να γεφυρωθεί. Δεν μιλάγαμε για 100 και 200 χιλιάδες ευρώ. Οπότε το παιδί θα τραβήξει το δρόμο του μετά από έναν πολύ σπουδαίο κύκλο στον ΠΑΟΚ. Έναν κύκλο που όταν άνοιγε κανείς δεν φανταζόταν πόσο μεγάλος θα είναι. Θυμίζω ο ΠΑΟΚ δεν έπαιρνε τον Πασχαλάκη ως τερματοφύλακα, ούτε καν για βασικό νομίζω δεν τον έπαιρνε. Τον έπαιρνε για μια λύση από τα Γιάννενα και στην πορεία του προέκυπτε βασικός και αντικατάστατος. Χρωστάει πολλά στον ΠΑΟΚ, του χρωστάει πολλά ο ΠΑΟΚ. Η σχέση του με τον Λουτσέσκο είναι αυτή που απογείωσε την καριέρα του. Αλλά τέλος πάντων, παρά το γεγονός ότι πέρασε από 40 κύματα αυτή η σχέση με τους φίλους του ΠΑΟΚ, που πολλές φορές αμφισβητήθηκε και πολλές φορές είχε δύσκολες βραδιές, στο τέλος της ημέρας, και αυτό φαίνεται στον χθεσινό αποχαιρετισμό, και αυτός στην καρδιά και στο μυαλό των φίλων του ΠΑΟΚ είναι ως ένας από τους ήρωες της νεότερης γενιάς, ως ένας από αυτούς που πέτυχαν αυτά τα απίθανα κατορθώματα την τελευταία πενταετία. Για τον Βαρέλα λες τώρα? Για τον Βαρέλα το είπες αυτό? Όχι, για τον Πασχαλάκη. Α, για τον Πασχαλάκη. Γιατί και αυτός επί της ουσίας σαν αποχαιρετούσε χθες ήταν. Μπορεί να μην είναι απολύτως βέβαιο όπως είναι του Βαρέλα, mm-hmm, γιατί πάντα στις διαπραγματεύσεις και στις αποστάσεις ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει και τι μπορεί να γυρίσει. Αλλά φαίνεται ότι και αυτός αποχαιρετάει. Όλοι αυτοί λοιπόν είναι πολύ φυσιολογικό να θέλουν να αποχαιρετήσουν με έναν τίτλο. Και εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία για το πόσο παθιασμένο και πόσο αποφασισμένο θα τον πάω το Σάββατο. Έχω πεποίθηση γι' αυτό.
στα μάτια μου μάλιστα ακριβώς για αυτό το λόγο, γιατί ξέρω πως θα την προετοιμάσει την ομάδα Λουτσέσκου, και για έναν επιπλέον λόγο, ότι αυτοί εδώ έχουν το know-how που λένε και στο χωριό μας, ξέρουν να το παίρνουν αυτό, το έχουν ζήσει αυτό, το έχουν ξανακάνει αρκετές φορές στο Ολυμπιακό Στάδιο οι περισσότεροι από αυτούς, το έχουν ξανακάνει και από τη θέση του φαβορή και από τη θέση του outsider, ναι. Το έχουν κάνει και με τον Ολυμπιακό, το έχουν κάνει και με την ΑΕΚ. Συνεπώς, στα μάτια μου έχει ένα μικρό προβάδισμα ο ΠΑΟΚ, για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Βεβαίως από την άλλη έχουμε μια ομάδα που είναι, πώς να το πω, που έρχεται, το καταλαβαίνεις. Δεν ξέρουμε μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτό το έρχεται, και δεν εννοώ φέτος, εννοώ και την επόμενη σεζόν. Αλλά είναι μια ομάδα που έχει έναν πολύ καλό προπονητή, που τα δικά του πλεονεκτήματα δεν έχουν να κάνουν με τα mind games ή με την ψυχολογική προετοιμασία, αλλά έχουν να κάνουν με την τακτική προσέγγιση του και τον τρόπο με τον οποίο βελτιώνει την ομάδα του τακτικά. Και έχουν να κάνουν επίσης μια ομάδα που πεινάει για τίτλους. Τις λείπουν πολύ. Τους χρειάζεται πολύ για να μεγαλώσει. Οποιονδήποτε τίτλο προσθέτει, οποιαδήποτε διάκριση προσθέτει, οποιαδήποτε επιτυχία προσθέτει, μεγαλώνει την αυτοπεποίθησή της και ενδεχομένως και το όραμά της. Συνεπώς λέω ότι έχω τη φιλοδοξία ότι μπορεί να δούμε και πολύ καλό τελικό. Επίσης έχουμε να κάνουμε και με δύο ομάδες που δεν έχουν και πολλά να χωρίσουν τα τελευταία χρόνια. Το λέω αυτό γιατί ναι. Αφαιρείται αρκετή από την τοξικότητα ή τον ηλεκτρισμό που θα είχε ένας τελικός ΠΑΟΚ ΑΕΚ ή ένας τελικός ΠΑΟΚ Ολυμπιακός ή ένας τελικός ΑΕΚ Ολυμπιακός, όπου τα τελευταία χρόνια η τοξικότητα μεταξύ τους έχει φτάσει στα ύψη. Ναι, δύο μεγάλοι αντίπαλοι, αλλά αυτό δεν έχουμε να θυμόμαστε. Ναι, αλλά πριν ένα χρόνο, πριν δύο χρόνια μου πήρες το πρωτάθλημα, σου πήρα το πρωτάθλημα, τα χαρτιά, τα αυτά, τα εκείνα, τα άλλα, όλα αυτά που δηλητηριάζουν τις ατμόσφαιρες. Οπότε εκεί υπό αυτήν την έννοια μπορεί να είναι καλύτερα τα πράγματα. Υπό την έννοια ότι θα έχουμε πολύ κόσμο στο γήπεδο, σίγουρα θα είναι καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με τα τελευταία χρόνια, αρκεί να κάτσει και φρόνημα ο κόσμος. Και υπό την έννοια ότι η ΕΠΟ προσπαθεί μετά από χρόνια, μπορώ να σου το πω αυτό, να δημιουργήσει συνθήκες γιορτής στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Δεν ξέρω τι θα καταφέρει από όλα αυτά. Δεν ξέρω ποιο συγκρότημα ή ποια τραγουδίστρια θα τραγουδήσει και αν θα ψήσει το κοινό. Δεν ξέρω αν όλα όσα έχουν σχεδιάσει εν τέλει θα λειτουργήσουν. Τώρα δεν ξέρω αν κάνει να το πω, αλλά τέλος πάντων θα σου το πω ψιθυριστά μεταξύ μας. Ο Δωμάζος και ο Κούδας να φέρουν το κύπελο στο κέντρο του γηπέδου πριν αρχίσει το μάτς, να βάλουμε λίγο κουλτούρα αγγλική ρε παιδί μου στον τελικό. Νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε καλά και το εύχομαι από όλες τις απόψεις, και από την άποψη της ατμόσφαιρας και από την άποψη της γιορτής και από την άποψη του ποδοσφαιρικού θεάματος. Λοιπόν, εδώ και μερικά λεπτά έχει σηκωθεί και επίσημα η ανακοίνωση από την Κοσμοτέ ότι συμφώνησε με τον Ολυμπιακό. Για τα τρία επόμενα χρόνια ο Ολυμπιακός θα παίζει μπάλα αποκλειστικά στα γήπεδα της Κοσμοτέ έως το 2025. Η συμφωνία των δύο πλευρών θα ενεργοποιηθεί από τη σεζόν 22-23 και περιλαμβάνει τη μετάδοση όλων των εντός έδρας αγώνων για το πρωτάθλημα της Super League, τους εντός έδρας ευρωπαϊκούς προκριματικούς αγώνες, τους εντός και εκτός έδρας φιλικούς αγώνες, καθώς και σημαντικούς αγώνες των πρωταθλημάτων υποδομής. Και συνεχίζει η ανακοίνωση. Η ουσία είναι ότι και επίσημα ανακοινώθηκε εδώ και λίγα λεπτά η συμφωνία της Κοσμοτέ με τον Ολυμπιακό, με την ΠΑΕ Ολυμπιακός για τα επόμενα τρία χρόνια. Ναι. Ακολουθεί και άλλη. Ακολουθεί και άλλη. Ναι, ήταν γνωστό. Υπήρχε σαν πληροφορία. Είναι επίσημα ναι. Πλέον εδώ και 15-20 λεπτά περίπου. Σωστά. Θα ακολουθήσει και άλλη. Καλοκαίρι είναι. Ομάδες κάνουν συμβόλαια. Το λέω για να σε έχουμε και πιο πολλές φορές εδώ. Γι' αυτό το λέω εγώ. Δεν το λέω για άλλο λόγο. Οι άνθρωποι εκεί κρίνουν, αξιολογούν και αποφασίζουν. Εννοείται. Δεν ξέρω. Ακούω, μαθαίνω και εγώ. Δεν αποφασίζω για αυτά τα πράγματα. Κάνα.
Υπάλληλο είμαι και εγώ που λέει και ο φίλος μου. Τι να σου πω, υπάλληλο είμαι και εγώ. Ναι, ναι, έτσι είναι. Λοιπόν, έχουμε 3 λεπτάκια. Σήμερα είναι ο τελικός του Europa. Έτσι, δεν ξέρω αν έχει κάτι πιο σημαντικό. Εκτός αν θες να μιλήσουμε για το Final Four. Γιατί τώρα τελευταία μου λένε ο Τσόχος πολύ, πολύ μπάσκετ, ρε παιδί μου, ξαφνικά. Ναι. Δηλαδή, το μόνο που απομένει και θέλω πάρα πολύ να σε ακούσω είναι να περιγράψεις ένα ξημέρωμα, να φας δηλαδή ρίγα και βασίλη και να περιγράψεις ένα μάτς των τελικών. Τώρα, είτε δεν τις περιφέρειες. Με το μοναδικό μάτς μπάσκετ στη ζωή μου που έχω περιγράψει. Ναι, νομίζω μου το είχες πει τότε που δεν μπορείς. Κάποιος δεν υπήρχαν όλοι, ήταν άρρωστοι, ξέρω εγώ, στον Sport FM. Μπράβο, ναι, ναι, μπράβο, ναι, ναι. Και με στείλανε εμένα να κάνω ένα ΑΕΚ Ολυμπιακός με τον Γιάννη Ιωαννίδη, προπονητή στην ΑΕΚ. Ναι. Στη χρονιά που το πήρε κιόλας. Ναι. Και έχω πάει να το περιγράψω αυτό το μάτς. Και από τότε ορκίστηκα ότι δεν θα ξαναπεριγράψω μάτς μπάσκετ, γιατί σε εκείνο το μάτς γνώρισα τη γυναίκα που παντρεύτηκα μετά. Δεν καταλαβαίνει, δεν είναι επικίνδυνο για μένα να περιγράφω μπάσκετ. Σε λυπήθηκε σε εκείνο το παιχνίδι και ήρθα να σε βοηθήσει, και έτσι έγινε. Ήρθατε κοντά μετά. Ήταν το πρώτο παιχνίδι της καριέρας της ως μαθητευόμενη δημοσιογράφος. Α, ναι, 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 ναι. Θυμάμαι το έχεις πει στο γραφείο μου αυτό. Μπράβο. Μπουμπούκι με πήρες, μου λέει και τέτοια. Λοιπόν, έτσι είναι, αλήθεια, αλήθεια. Ναι. Λοιπόν, ένα μάτς ξημέρωμα θα ήθελα, ρε παιδί μου, κανονικά έτσι από εκεί που τα περιγράφεται, όπως ήσουν και Μπορεί να πω στο φίλο μου τον Βασίλη. Ή μπορεί να το κάνετε μαζί. Να μην πάει ο Μαρμαρινός, ας πούμε, να μην πάει ο Μαρμαρινός και να είσαι εσύ. Θαυμάζω απεριόριστα και εξακολουθώ να τον θαυμάζω. Τον θεωρώ μακράν του δεύτερου, το πιο επαγγελματία Έλληνα δημοσιογράφο. Ναι. Να του πω να έρθω ένα βράδυ μαζί σου να πάρω λίγο από την Χρυσοσκονήσου, ρε παιδί μου. Ναι, Μιχάλη, ναι, θα ήταν τέλειο. Θα ήταν τέλειο. Να κάνουμε και το χατήρι μου στο φίλο μου το Ζαγορά. Ναι, 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 ναι. Και μαζί να είστε. Match Warriors θέλω όμως, όχι το άλλο, το Celtics και τα λοιπά. Με Miami. Λοιπόν, σήμερα υπάρχει φαβορή στο match, το βραδινό, στο τελικό. Θεωρητικώς και τα γραφεία στοιχημάτων δίνουν ως φαβορή την Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Εγώ λέω είναι, μπορεί ο κόσμος λίγο να ήθελε έναν πιο λαμπερό τελικό, ξέρω εγώ, να έβλεπε Μπαρτσελόνα Ντόρτμουντ. Αλλά εγώ λέω ότι γι' αυτό γίνονται αυτές οι διοργανώσεις. Όχι για να βλέπουμε όλα τα μεγάλα ονόματα. Εγώ χαίρομαι πολύ που φέτος έχουμε 6 χώρες στους τελικούς. 6 ομάδες από 6 διαφορετικές χώρες στους 3 ευρωπαϊκούς τελικούς. Που έχουμε και Άγγλους και Ισπανούς στον τελικό της Champions League, αλλά που έχουμε και Γερμανούς και Σκοτσέζους στον τελικό του Europa και έχουμε και Ιταλούς και Ολλανδούς στον τελικό του Conference, για να τους δουν το πάρτι όλοι. Εδώ έχουμε να κάνουμε με 2 πολύ ιστορικές ομάδες και 2 ομάδες με πολύ folklore και πολύ πιστό κοινό. 150.000 έχουν ταξιδέψει σε Βίλη. Περισσότεροι από 90.000 Σκοτσέζοι και περίπου 60.000 Γερμανοί. Από αυτούς θα μπουν 15 και 15 στο γήπεδο. Χωράει 41 κάτι το γήπεδο. Δεν στήσαμε ένα τροχόσπιτο εκεί να πουλάμε μπύρες. Φαντάσου τώρα έτσι. Θα πάνε 15 στο γήπεδο και έχουν φτάσει. Δηλαδή 30 να μπουν από αυτούς που, τους 150 που έχουν πάει στην πόλη. Φαντάσου για την τρέλα μιλάμε τώρα. Ναι. Και νομίζω ότι μπορεί να γίνει και πολύ ωραίος τελικός. Πολύ θεαματικός, πολύ χορταστικός, γιατί είναι 2 ομάδες που παίζουν. Που, okay, δεν υπάρχει κάποιο γκράντε αστέρι μέσα, ξέρω εγώ, ο Κώστιτς. Αυτό θέλω. Τον θέλω αυτό να. Πόσο κάνει. Ναι, είναι ο πιο λαμπερός, αλλά okay. Καμιά 15 νομίζω κάνει, τόσο κάνει, τόσο τον είδα. Ναι. Ναι. Και κάτι παραπάνω. Βάλε κάτι ακόμα. Μην τζιγκουνεύεσαι. Και κάτι ψηλά. Φτάσει τουλάχιστον. στα 20. Ναι. Νομίζω με 20 τον έκλεινε η Λάτσιο 31 Αυγούστου και κάτι έγινε εκεί και δεν προλάβανε τα χαρτιά και δεν τον δηλώσανε και δεν τον πήρε τελικά. Ναι. Είναι 2 ομάδες που παίζουν φουλ επιθετικό ποδόσφαιρο. Τέλεια. Είναι 2 ομάδες που παίζουν, θα παίξουν και οι 2 νομίζω σήμερα αυτό το 3-4-3, αλλά πολύ επιθετικό. Φαντάσου ο Κώστης είναι back half και ο πρώτος σκόρερ του Europa League, όχι της Rangers. Είναι ο back half της Rangers, Tavernier, με 7 γκολ. Από αυτό και μπορώ να καταλαβαίνεις πόσο ψηλά παίζουν τα back τους και τι είδους back είναι. Αυτό είναι ένα γήπεδο που
μας έχει χαρίσει ορισμένα απίθανα μάτς. Κατ' εμέ ίσως ένα από τα 2, 3, 4 καλύτερα παιχνίδια που έχω δει ποτέ, εκείνο τον αξέχαστο ημιτελικό στο Μουντιάλ του 82, Δυτική Γερμανία, Γαλλία, 1-1 στα 90, 3-3 στην παράταση, 5-4 στα πέναλτι, όπου πέρασε η Δυτική Γερμανία. Εκεί έχει λάμψει το άστρο του Ντουκαντάμ. Ντουκαντάμ. Σε αυτό το γήπεδο. Κραϊόβα. Στεάου Βουκουρεστίου. Στεάου, Κραϊόβα. Με Μπαρτσελώνα. Στεάου, η μοναδική ομάδα στην ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων που έχει φτάσει στην διαδικασία των πέναλτι και δεν έχει δεχτεί γκολ πουθενά. Ούτε στα 90 λεπτά, ούτε στα 120, ούτε στα πέναλτι. Τέσσερα έπιασε εδώ. Έτσι. Λοιπόν. Οπότε λέω ότι μπορούμε να περάσουμε πολύ καλά. Έχεις με Γρηγοριού μαζί στο. Θα είναι ο Μιχάλης Γρηγοριού στο στούντιο, ναι, μαζί με τον Στέφανο Αβραμίδη και τον Σωτήρη Κωνσταβάρα που θα κάνουν την εκπομπή. Α, νωρίτερα, δεν θα είναι μαζί στο να σχολιάζει. Θα είναι στην εκπομπή νωρίτερα. Ναι. Πριν και μετά. Ο κύριος Γρηγοριού είναι πολύ ωραίο στο να τον παρακολουθεί, τον αναλύει. Πέρα από το ότι είναι καλός προπονητής. Και ωραίος τύπος πρέπει έχει να είναι. Και έχει και έζησε και από κοντά, παρακολούθησε αρκετά παιχνίδια και είδε και από κοντά, ήταν στο γήπεδο τον επιτελικό Άιντραχτ West Ham. Την έχει δει και από κοντά, δηλαδή τον Άιντραχτ. Μάλιστα. Είναι πολύ ωραίος να τον ακούς κιόλας. Και στη συνεντεύξη τύπου, στη συνεντεύξη εκεί στο Όρθιο μετά τα μάτς. Είναι από τους λίγους που δεν λένε, ξέρεις, αυτά τα γνωστά τα τριμμένα, ας πούμε. Παίξαμε καλά, βάλαμε τον γκολ, αμυνθήκαμε ή επιτεθήκαμε στο δεύτερο μήκο. Και αυτά που τα κουραστικά που λένε προπονητές μπορούν να τα πούν και οι δημοσιογράφοι μόνοι τους. Λοιπόν, κύριε Τσόχο, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα σας παρακολουθήσουμε με ανυπομονησία. Περιμένουμε με ανυπομονησία, μάλλον, το μάτς το βραδινό. Για να πες το φιλαράκι, θα κάνω ό,τι μπορώ. Να κατακτήσει. Δεν θα μπω μέσα, αλλά θα κάνω ό,τι μπορώ. Ναι. Τώρα μας ακούει, μου λέει, πες το να. Σε κυνηγάει αυτός, να ξέρεις. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Σε ζηλεύει, μάλλον. Σε κυνηγάει. Αλλά σήμερα με έτσι στο γκολ του Κώστιτς, άμα το φωνάξει λίγο παραπάνω, αλλάζει. Θα κάνει πυροέτα. Ευχαριστώ, Μιχάλη. Καλό μεσημέρι. Να σε καλά. Γεια.